είναι 20 πολύ με χέρι. Δεν έχω. Θέλεις να πάρω το λόγο μόνο και μόνο για να επισημάνω την πραγματικότητα της σημερινής σας συνάντηση, προσπάθεια, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος και η οποία δεν στηρίχθηκε. Δεν στηρίχθηκε από ποιον. Από τον ίδιο το σημείο οργανωτή σας, το μελητήριο. Το μελητήριο έκανε και στις δηλώσεις. Βάζει όλο το σύστημα που έχει και ενημερώνει τους πάντες για να στηρίξει μια δηλωσία. Εσάς δεν θα σας στηρίξει. Γι' αυτό φαίνεται από την απουσία του πρόεδρου και αυτή τη στιγμή. Αποχώρησε πριν τελειώσει τη δουλειά. Αλλά τι θέλω να πω. Προσαρμόζοντας τον κλάδο στο επαγγελματικό τμήμα της εστίασης στον ΟΜΟ, αντιμετωπίζουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα με εσάς. Και έχοντας εδώ και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών, θέλω να πω ότι πιο πολύ σήμερα δεν ήρθαν γιατί με πήραν αρκετή τηλέφωνο. Αν μάθουν να έρθουν ή όχι. Βέβαια, τους παρόλους να έρθουν από τον κλάδο το δικό μας. Γιατί το είδαμε, το διάβασαμε από τις δικές σας προσπάθειες και μόνο. Τους είπα λοιπόν ότι πρέπει να έρθουν γιατί. Για να παρακολουθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε σαν κλάδι και σαν φορείς να συνεννοηθούμε και να συμβρεθούμε ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε στην κυριολεξία τη λέλαπα, την καταιγίδα της κρίσης της οικονομικής, η οποία έχει ξυπνήσει όλο και ένα μισό χρόνο. Και από πέρυσι το έθεσα το θέμα αυτό στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Μελητηρίου και ζήτησα να κάνουμε μια κεντρική συνάντηση, να συγκληθεί η ΟΚΕ, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του Νομού, που δεν έχει συγκληθεί ποτέ. Να πάρουμε κάποιες αποφάσεις σαν νομός και να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Δεν είναι. Δεν είναι αργά ποτέ, μπορεί να γίνει τώρα. Αλλά με τους ιδιοκτήτες. Είναι μια ιδιωτική σύμβαση που κάνουμε. Και όπως εμείς συνειδητοποιούμε ότι τα προϊόντα μας κάποια στιγμή έχουν μια τιμή Α, η οποία δεν ανταποκρίνεται στον πελάτη, δεν ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες τιμές και μειώνουμε τις τιμές μας, έτσι και ο ιδιοκτήτης από μόνος του κάποια στιγμή θα καταλάβει ή σε συνεννόηση με τον οικιαστή του ότι πρέπει να μειώσει τα μισθώματα αυτά για να ανταποκριθεί στην αγορά. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σε ιδιωτικό επίπεδο μια πολύ καλή συμφωνία. Βέβαια, δεν είναι κακό να παροτρύνουν ενωμένοι οι φορείς, τους ιδιοκτήτες, γιατί οι πιο πολλοί επαγγελματίες είμαστε και ιδιοκτήτες. Κάποιοι νοικιάζουν ένα διαπέρασμα, κάποιοι νοικιάζουν ένα άλλο κατάστημα κτλ. Διότι δεν πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε στήριξη από το επιμελητήριο. Ξεχάστε το. Έχω λοιπόν να κάνω τρεις προτάσεις, πολύ συγκεκριμένες. Η μία απευθύνεται στην κυρία Βουλευτή, διότι κυρία Παρμάκη. Δεν έχουμε τοξικά ομόλογα στην Ελλάδα, αλλά είχαμε τοξική αγορά αέρα σε οτιδήποτε. Είχαμε τοξικό αέρα, δηλαδή. Θέλω λοιπόν να προτείνω η κυβέρνηση να σταθεί πλέον από εδώ και πέρα στο κομμάτι της ενίσχυσης, της ανάπτυξης με την λογική του να ξεφύγουμε από την ύφεση. Εάν δεν παρθούν μέτρα, ούτως ώστε να ξεφύγουμε από την ύφεση, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα. Ούτε νίκη θα πληρώσουμε ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να εστιαστεί το έργο της κυβέρνησης από τον Σεπτέμβριο και μετά. Δεν έχει γίνει ως τώρα καθόλου στο να πάρει μέτρα ανάπτυξης και ενίσχυσης της αγοράς. Αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα και των ενοικίων και των αδιέξοδων. Ένα δεύτερο κόμμα να προτείνω εγώ. Θα πρέπει με έναν τρόπο η κυβέρνηση μπορεί να το κάνει, όπως χρηματοδότησε με τα 28 δις και 10 τώρα τις τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα, με μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα εγγυάται τα επιτόκια ή ίσως θα είναι και δυνατικά τα επιτόκια να δώσει δάνεια για να αποπληρώσουμε τα νοικιά μας ή να βοηθήσει αυτούς που δυσκολεύονται αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για μια διετία ή μια τριετία να αποπληρώσουν τα νοικιά τους. Ενώ είχαμε δάνεια διακοπών, είχαμε δάνεια αγορών ή δάνεια οτιδήποτε άλλο, να κάνουμε τουλάχιστον στη συγκεκριμένη στιγμή που τα χρειαζόμαστε έναν δανεισμό με τον κράτος ενοικητή, ίσως και καθόλου τρόπο, άψογα τελείως να είναι, τόσο ώστε στη συγκεκριμένη δυσκολία που αντιμετωπίζει κάθε επιχειρηματία, με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, να λύσει το πρόβλημα αυτό. Και το τρίτο που έχω να προτείνω είναι πάλι μια λύση που εμείς στη συζήτησή μας στο Συμβούλιο την προτείναμε. Πρέπει να προχωρήσει παραπέρα και κάποιος άλλος πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Κάποιος άλλος φορέας, ο οποίος είναι πιο δυναμικός και πιο δυνατός, εκεί πρέπει να είναι το μελητήριο πάλι. Τι. Διαπίστωσα μια μικρή έρευνα ότι στον νομό Κορυφαίας για 9.500 επιχειρήσεις μόνο τα μέλη του επιχειρήσεων, δεν βάζω τους άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους και όλα τα υπόλοιπα, κυρώνουν αυτή τη στιγμή περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ ενίκεια το μήνα. Ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο δεν το έχει συνειδητοποιήσει κανείς σαν μέγεθος και το οποίο κανείς δεν το έχει αξιοποιήσει ποτέ. Άρα προτείνω για το μελητήριο αυτό και το προτείνω και στο Διοικητικό Συμβούλιο να συστήσουμε μια εταιρεία διαχείρισης μισθωμάτων. Με ένα τραπεζικό οργανισμό που εδώ τον έχουμε γεννήσει σε τρεις τμήματα τράπεζα,
να πείσουμε όλους τους συναδέλφους να καταθέσουμε σε ένα κοινό λογαριασμό τα μισθώματα. Τα μισθώματα αυτά να πάνε προς τους ιδιοκτήτες μετά. Και η νομική συμβουλή και ο κ. Παραγιάς και ο δικηγόρος ίσως να βρει τη φόρμουλα και θα τη βρούμε τη φόρμουλα αυτή σε συνεργασία. Ούτως ώστε να καταληφθούμε τις τρεις μέρες στο βαλέ, να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη και να φτάσουμε σε ένα σημείο το αποθεματικό που θα δημιουργηθεί να είναι τέτοιες αξίες ώστε να μπορεί και να βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή κάποιον ο οποίος αδυνατεί. Με άλλες εγγυήσεις. Μπορεί να σταθεί σαν πρόταση η διαχείριση μισθωμάτων από μια εταιρεία ειδικού δικαιού. Αλλά κάποιες φορές πρέπει να το αναλάβει και σίγουρα πιστεύω ότι μόνο από το κοινοβούλιο μπορεί να το κάνει. Σας ευχαριστώ. Να σταματήσω λίγο για το θέμα που είπατε πριν, ότι την ημερίδα δεν το κάνει ο Συνεργατικός Σύλλογος και γι' αυτό δεν είναι εμείς την πρόσκληση, αλλά επειδή έγινε σε όλο το κοινοβούλιο και είναι θέμα που αφορά και τα μέλη του κοινοβουλίου, γι' αυτό συναντήθηκε και το κοινοβούλιο και ο κ. Δαντόπουλος και ο κ. Παραδία. Επίσης, για το ότι όταν έφυγε ο κ. Δαντόπουλος, έπρεπε να είναι σε μια ώρα πολύ πιο μακριά και άλλοι σε εξετάσει. Δεν θέλω να δείξω. Ο κ. Παρνάκη ο Παύλος. Έχει το ρόλο. Εγώ θα ήθελα να πω, θα συγχαρώ που όχι θέλω να ανέβω πάνω, πολύ γρήγορα. Έχει δυνατή πολύ και σ' εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Όλοι ζωντανοί άνθρωποι, εξάλλου πρέπει να ακούγονται. Θέλω να συγχαρώ τον Εμπορικό Σύλλογο για την πρωτοβουλία που έχει πάρει, αλλά θα έπρεπε να σας προβληματίσει πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, το ότι αυτή τη στιγμή, παρόλο που ήταν αρκετά ηχηρό το μήνυμα που μας στείλατε, δεν είναι κανένας από τους εμπόρους της Κορίνθου μέσα στην αίθουσα. Αυτό, κύριε, δεν έχει να κάνει με πρωτοβουλία του επιμελητήριου. Την κίνηση αυτή την έχει διοργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, ο οποίος δυστυχώς τους τελευταίους μήνες είναι σε μια φθήνουσα πορεία. Τα μέλη του πλέον δεν εμπιστεύονται τον Εμπορικό Σύλλογο, ακόμα και όταν κάνει κάτι καλό, κύριε Πρόεδρε, όπως σήμερα. Και θα ήθελα να πω ότι ο λόγος που δεν έρχονται εδώ είναι ότι τους τελευταίους μήνες δεν πείθεται, κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να δουλέψετε λίγο προς αυτή την κατεύθυνση, να συσπηρώσετε τον κόσμο για να μπορεί να. Γιατί γίνονται και κάποια καλά πράγματα. Και άκουσα με μεγάλη μου χαρά και τους κυρίους προέδρους του Συλλόγου Λουτρακίου και της ΝΕΜΕΑΣ να τοποθετούνται σε πέντε προβλήματα γενικότερα του εμπορικού κόσμου, τα οποία είχαν και δεν είχαν άμεση σχέση με τα ενοίκια, τα συνέδεσαν πάντως κάπως. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, δεν ακούσατε να μας λέτε τίποτα για αυτήν. Συντονίζετε απλά τη συζήτηση. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε πέντε θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο μας καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ.